Να πάμε στα Χανιά. Θα αναφερθούμε λίγο από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Έτσι, για συμβολικούς λόγους, σήμερα ξεκινήσαμε αφορμή και την Παγκόσμια Διεθνή Μέρα για τα Μουσεία. Ξεκινήσαμε το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά και θα πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε το Ναυτικό Μουσείο. Σωστά, Εύη. Σωστά, και τον κύριο Μανώλη Πετράκη. Είναι αρχιπλήρχος στην Αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης. Καθώς ο επισκέπτης, και πάρα πολλοί ήταν και εκείνοι που το επισκέφθηκαν σήμερα, μπορεί να δει και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση και για τη μάχη της Κρήτης. Περισσότερο όμως θα μας πει και ο κύριος Πετράκη. Κύριε Πετράκη, την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα από μένα, σε εσάς, στην ωραία παρέα σας και στους εξαιρετικούς τηλεθεατές σας. Τι ξεχωριστό θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε αυτή την περίοδο στο Ναυτικό Μουσείο στα Χανιά, με αφορμή και με φόντο και τον εορτασμό και το μήνυμα που προκύπτει από τη Διεθνή Μέρα για τα Μουσεία? Καταρχάς, εμείς είμαστε χρόνια μέλη στο ICOM και συμμετέχουμε και εμείς κάθε χρόνο στην ημέρα των μουσείων, 18 Μαΐου. Παράλληλα, είμαστε τυχεροί αυτή τη βδομάδα, εορτάζουμε και τις εκδηλώσεις για τις επετείου της μάχης της Κρήτης. Εμείς λοιπόν, σαν ένας από τους επίσημους φορείς που στο χώρο του μουσείου μας φιλοξενούμε ένα μεγάλο κομμάτι ενθυμημάτων της μάχης της Κρήτης, εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα μοντέλο ενός πολεμικού πλοίου, το οποίο έλαβε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Βασίλισσα Όλγα, και το οποίο δυστυχώς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1944 στο Λακί της Λέρου βομβαρδίστηκε από γερμανικά πολεμικά αεροπλάνα και άφθαντρο βούλιαξε. Είχαμε 70 και νεκρούς και σε ανάμεση αυτού του γεγονότος εμείς καταφέραμε και τελειώσαμε το μοντέλο μετά από εθελοντική εργασία 2 περίπου ετών και την Παρασκευή θα παρουσιαστεί επίσημα στους εκπροσώπους φορέων και κρατών που θα βρίσκονται στα Χανιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 81ης επετείου, ναι, μάχης της Κρήτης, και θα το δείξουμε στον κόσμο. Παράλληλα, εμείς συμμετέχουμε και σε διάφορα διεθνή φόρα και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε γίνει δεκτοί να συμμετάσχουμε στο δεύτερο παγκόσμιο φόρου και παράλληλα έκθεση ναυτικού μοντελισμού στο Ναυτικό Μουσείο του Αμβούργου της Γερμανίας. Α, πολύ σημαντικό. Είμαστε από τώρα, έτσι. Συμφωνώ. Θα είμαστε μέσα, θα εκπροσωπούμε την Ελλάδα και θα είμαστε μαζί με άλλα 60 κράτη. Μουσεία άλλων κρατών, 60 κρατών. Αλλά η Ελλάδα βέβαια... Αν αναλογιστούμε και την ιστορία της χώρας μας, την ναυτιλία, πρώτη δύναμη σε παγκόσμια κλίμακα, ο ρόλος της και σε αυτή την εκδήλωση είναι ξεχωριστός. Σημείο αναφοράς, νομίζω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και η πληροφορία λέει ότι μας περιμένουν ανοιχτές τις αγκάλες. Εμείς θα πάμε με δύο εξαιρετικά μοντέλα πλοίων, έτσι ώστε θα μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο, στο εξωτερικό, αξίζει τον κόπο να δείτε τι είναι το Ναυτικό Μουσείο του Αμβούργου και είμαστε σίγουροι ότι θα προβάλλουμε την ναυτική ιστορία, μάλιστα, και την παράδοση της πατρίδας. Ποιες ώρες μπορούμε να επισκεφτούμε το Ναυτικό Μουσείο στα Χανιά, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης? Για δώσε μας κάποιες λεπτομέρειες. Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, εμείς είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Κυριακής προς το παρόν, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 παρά 20 το απόγευμα. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορέσουμε να συνονιθούμε για ένα έξτρα ωράριο που θα μπορούμε να υποδεχτούμε επιπλέον φίλους μας κατά το τοκούν. Να καταβάλλετε μια μεγάλη προσπάθεια προβολής της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης του τόπου μας. Και είμαστε τώρα αυτό που βλέπετε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φιλοξενούμε σε ένα νεόριο, ίσως το πιο καλά διατηρημένο νεόριο της Κρήτης, σωστά, της πόλης μας, ένα ομοίωμα ενός πλοίου μινωικής περίοδου, είναι παγκοσμίως γνωστό και χιλιάδες επισκέπτες κατέτος έρχονται και επισκέπτονται, μάλιστα, και μιλούμε για αυτό το κατασκεύασμα και το μινωικό. Θα χαρούμε πολύ να τα πούμε από κοντά, να καταγράψουμε και το ρεπορτάζ, να έχουμε και περισσότερο χρόνο, να μεταφέρουμε και περισσότερες εικόνες. Καλή επιτυχία στο έργο σας, κύριε Πετράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που μας καλέσατε. Με τα χαρά. Θα τα ξαναπούμε, υποχρέωσή μας να αναδείξουμε το έργο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.